Όπως μεταδίδει το Reuters, υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση του Ιρανικού τάνκερ, αφού άλλαξε η προηγούμενη απόφαση από το ελληνικό δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία είχε επιτραπεί η κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου που μετέφερε. Αυτή η ενέργεια δημιούργησε εχθρότητα μεταξύ Ελλάδας και Ιράν, καθώς και η κατάληψη δύο ελληνικών δεξαμενόπλων στον Περσικό κόλπο από τους Ιρανούς. Η πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η αγωγή αναίρεσης έγινε δεκτή από το ελληνικό δικαστήριο, απόφαση που είναι δύσκολη πλέον να ανατραπεί στο εφετείο. Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από άλλες δύο πηγές. Ειδικότερα, οι αντιρρήσεις της Ιρανικής πλευράς που είχε καταθέσει ο νομικός εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του φορτίου Παναγιώτης Χιωτέλης έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο Εφετών Χαλκίδας. Κατά συνέπεια, ακύρωσε τις διατάξεις της ανακρίτριας περί κατάσχεσης και μετάγγισης του φορτίου. Κάτι που σημαίνει ότι το φορτίο του πετρελαίου που είχε κατασχεθεί θα πρέπει να επιστραφεί στο Λάνα.